Τώρα την Τετάρτη 13 Μαρτίου στις 5 η ώρα το απόγευμα στο κέντρο Δήμητρα στην Κομωτινή, οι νέοι αγρότες της Ροδόπης υλοποιούν την απόφασή τους να επεκτείνουν τη δραστηριοποίηση των νέων αγροτών σε όλη τη Ροδόπη, με βασικό στόχο φυσικά τη στήριξη των αγροτών μέσα από τον συνεργατισμό και την συλλογικότητα. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Μπάτζιος, είναι εκπρόσωπος αυτής της πρωτοβουλίας των νέων αγροτών, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτή την προσπάθεια αλλά και για την εκδήλωση που θα γίνει στις 13 Μαρτίου. Κύριε Μπάτζη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Βασκαλή. Λοιπόν, για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή σας η προσπάθεια καταρχήν πώς ξεκίνησε και ποιος είναι ο βασικός στόχος της? Προς αποφυγή, βέβαια, να παρεξηγήσω, να ενημερώσουμε και επίσημα ότι δεν υφίσταται διοικητικό συμβούλιο, έτσι. Έχει συνδοθεί απλά μια ομάδα πρωτοβουλίας. Απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν όρεξη να προσφέρουν, έχουν μεράκι. Και είστε αρκετοί από όσο ξέρω. Είναι επαναλειτουργία της Έναν Ροδόπης, της Ένωσης Νέων Αγροτών Ροδόπης. Σε αυτή την ομάδα τυχαίνει να συμμετέχω κι εγώ και είναι χαρά μου, βλέποντας όλα αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν τελευταία τον αγροτικό κόσμο και γενικότερα τον αγρότη, αλλά ειδικότερα τον νέο αγρότη. Καλούμαστε εμείς οι νέοι αγρότες να αντιμετωπίσουμε μια ανοργανωσιά, αν θέλετε, ετών όσον αφορά το κομμάτι της αγροτικής πολιτικής εδώ και χρόνια, και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και όπως είπα πριν από λίγο, είστε και αρκετοί που έχετε αυτή τη διάθεση και αυτό το μεράκι να κατευθυνθείτε με άλλο τρόπο προκειμένου να καταφέρετε να σταθείτε μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία, αλλά και βεβαίως να παράξετε και κάτι πρωτότυπο και κάτι καινοτόμο. Λοιπόν, τώρα αυτή η πρωτοβουλία, κύριε Μπάτζιε, πώς ξεκίνησε? Καταλάβατε δηλαδή ότι ουσιαστικά μέσω του συνεργατισμού και της συλλογικότητας ενδεχομένως εκεί να βρίσκεται δηλαδή το κλειδί της επιτυχίας και της λύσης για να μπορέσετε να πάτε πιο μπροστά? Θα σας απαντήσω αμέσως. Όπως προείπα, τα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό πληθυσμό είναι πάρα πολλά και δεν περιορίζονται στην περιοχή μας και γενικότερα στην Ελλάδα, περιορίζονται στο πλανήτη. Είναι επιτακτική ανάγκη να προσκεκληθούν οι νέοι στα αγροτικά επαγγέλματα. Τα αγροτικά επαγγέλματα γενικότερα θα έπρεπε να γίνουν πιο ελκυστικά. Όλοι μας, μα όλοι οι νέοι αγρότες και οι αγρότες γενικότερα, θα πρέπει να έχουμε μια επαρκή επαγγελματική κατάρτιση. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει με τροχοκίνητρα που θα δώσει η πολιτεία, έτσι, που είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να μείνουμε εμείς σε αυτά τα επαγγέλματα. Είναι επαγγέλματα, δεν είναι τυχαίο επάγγελμα να είσαι αγρότης. Το επάγγελμα του αγρότη είναι μια σύμπτυξη, αν θέλετε, ένα πάντρεμα πολλών επιστημών μαζί. Έχουμε ανάγκη από κίνητρα και μέσα, έτσι. Όλοι οι νεοσερχόμενοι σε οποιοδήποτε επάγγελμα, είτε αυτό λέγεται ηλεκτρολόγος, είτε λέγεται υδραυλικός, όπως και ο αγρότης, χρειάζεται επαγγελματικό προσανατολισμό. Θέλουμε την αποδοχή του κόσμου. Οι συνθήκες για να εργαστείς θα πρέπει να είναι κατάλληλες. Θες να κάνεις οικογένεια, θες να σταθεροποιήσεις την επιχείρησή σου. Αυτά τα πράγματα μας όθησαν, έτσι, βλέποντας όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, μας όθησαν να πούμε ότι θα πρέπει να βρούμε χώρο για ευκαιρίες, για ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας. Να διαβευθούν γενικότερα οι ορίζοντές μας. Θέλουμε ένα εργαλείο σε αυτά τα πράγματα. Για να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα, θα χρειάζεται ένα εργαλείο. Θεωρούμε ότι η επαναλειτουργία της Ένωσης Νέων Αγροτών Αγρότες του Νομούρου Δόπης θα συμβάλλει σε αυτό με ουσιαστικό τρόπο. Είναι δηλαδή, αν θέλετε, μια έτσι κάπως πιο ρομαντικά να το πούμε, θέλουμε να καλλιεργήσουμε μια συντριπτική ιδέα. Γενικά να δημιουργηθεί ένα πνεύμα ανάπτυξης, ομαδικής δραστηριότητας, είτε αυτό λέγεται μπορεί να γίνει μέσω από ομάδες παραγωγών, μέσω από συνεταιρισμούς ή με διάφορες οργανώσεις όπως είναι και η ΕΝΑ. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι μόνο καλό θα κάνει στους αγρότες η ΕΝΑ. Τώρα, αν θέλετε να σας πω λίγα λόγια, γιατί δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι μια αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση. Υπήρχε στο νομό μας. Εμείς θέλουμε να την επαναλειτουργήσετε. Ο σκοπός είναι, όπως πολύ καλά είπατε, θέλουμε να προάγουμε γενικότερα τη διασφάλιση των οικονομικών μας, κοινωνικών μας, επαγγελματικών μας, αλλά και όλα τα προβλήματα και τα συμφέροντά μας. Έτσι. Και τα προβλήματα φυσικά, κύριε Μπάτζη, βρίσκουν πολύ καλύτερες και περισσότερες, αν θέλετε, λύσεις μέσα από τη συλλογικότητα και το συνεργατισμό. Ισχύσεν τη ενώση, δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Είναι βέβαια προσωρινή η σύνθεση, όπως προείπα, του Συμβουλίου. Εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι που πραγματικά μας αρέσει. Από τις προηγούμενες συναντήσεις που έχουμε κάνει, εκτιμούμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή αρκετή. Βέβαια, όπως πολύ καλά είπατε, τη Δετάρτη 13 Μαρτίου. Στις 5 η ώρα το απόγευμα.
Έτσι ακριβώς, στις 5 ώρα το απόγευμα, και θέλω να σας ευχαριστήσω πρωτίστως γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να καλέσουμε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ωραίο γεγονός. Νομίζω ότι είναι καλό να έρθουν όλοι, να γίνουν και απαραίτητες εγγραφές, να τα πούμε και εκτενέστερα, να μάθουν, να τους πούμε τι είναι η ένα, τι σκοπό που έχουμε. Αξίζει βέβαια να τονίσουμε έτσι ότι, γιατί δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά η ΕΜΑ δεν υποκαθιστά καμιά άλλη αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση της περιφέρειάς μας. Έτσι. Λειτουργούμε παράλληλα με όποιες άλλες λειτουργούν και τα μέλη που θα εγγραφούν μπορούν ταυτόχρονα να είναι και μέλη μιας αγροτικής άλλης συνδικαλιστικής οργάνωσης της περιφέρειας. Και φυσικά, εγώ αν δεν μπορώ. Έχουμε και... κανένα απολύτως πρόβλημα. Και εγώ φυσικά, αν μπορώ να πω κάτι από την πλευρά μου, είναι κύριε Μπάτζη, ότι δεν απευθύνεστε μόνο στους νέους αγρότες, αλλά και στους παλιούς. Έτσι, βέβαια, και στους παλιούς αγρότες, οι οποίοι ενδεχομένως. Κατάλαβαν ότι πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικό τρόπο πια για να πάνε πιο μπροστά. Έτσι ακριβώς, μέσα από τα προγράμματα. Αγρογωνιαίος λίθος γενικότερα στην επίτευξη των στόχων είναι η συνεχής ροή πληροφόρησης. Όταν ένας άνθρωπος είναι πληροφορημένος, τον βοηθάει πάνω στη δουλειά του. Έτσι. Μάλιστα. Και κάτι που είπατε προηγουμένως, εννοείται ότι μέλη της ΕΜΑ μπορούν να γίνουν άνδρες, γυναίκες. Βέβαια που είναι αγρότες, έτσι αποδεδειγμένα με τις ασφαλιστικές τους τέλος πάντων ιδιότητες. Ωραία, αυτό, λοιπόν. Το 40ο έτος. Άρα λοιπόν στις 13 Μαρτίου θα πούμε για άλλη μια φορά, στις 5 η ώρα το απόγευμα στο κέντρο Δήμητρα στην Κομωτινή. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το. Μου επιτρέψετε τον κύριο Μιχαηλίδη, που είναι τεχνικός σύμβουλος της ΠΕΝΑ, της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, για την πάρα πολύ μεγάλη βοήθειά του. Τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη εννοείται. Ναι. Μας έδωσε το έναυσμα να κάνουμε αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι είναι κάτι καλό. Αξίζει τον κόπο όλοι οι νέοι αλλά και οι παλιοί αγρότες, θέλουμε την εμπειρία τους, θέλουμε τα φώτα τους, να συμμετέχουμε σε αυτό, και από εκεί κιόλας θα γίνει και η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αφού γίνουν οι αρχαιρεσίες. Να πω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μπάτζη. Τα γραφεία της ΕΝΑ Ροδόπης βρίσκονται εκεί στον κόσμιο. Στον παραχωρημένο χώρο που μας έκανε. Εκεί όπου υπήρχε η παλιά η ΕΝΑ, είναι στο κόσμιο, στην πλατεία. Τα τηλέφωνά μας είναι, αν θέλετε, και. Να το πείτε, βεβαίως, πείτε το, αν θέλετε. Βεβαίως θα το πω. Είναι στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, ΠΕΝΑ. Για τους γνώστες του διαδικτύου, αν πατήσουν ΠΕΝΑ βγάζει και επιλέγουν το σύνδεσμο που είναι, αναφέρει την ΕΝΑ Ροδόπης, και τα τηλέφωνα μας είναι εκεί. Είμαστε διατεθειμένοι, είμαστε άνθρωποι που θέλουμε, και φαντάζομαι ότι μόνο καλό μπορεί να βγάλει αυτό το. Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας, και φυσικά, όπως και εσείς είπατε, και έτσι είναι, θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αυτή που θα γίνει στις 13 Μαρτίου. Να λύσετε απορίες, να ανταλλάξετε απόψεις, να δείτε πώς θα κινηθείτε από εδώ και έπειτα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Οι αγρότες δεν είναι οι αγρότες του παρελθόντος, χωρίς να υποτιμήσουμε τους αγρότες του παρελθόντος, από εκείνους που προερχόμαστε. Οι νέοι αγρότες είναι άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι που θέλουν, που έχουν διάθεση. Απλά περιμένουν και από την πολιτεία την κατάλληλη στήριξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάτζη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Και να φύγουμε τώρα.